Η πιο ανέμακτη χρονιά από άποψη τροχαίων ήταν το 2020 για την Κρήτη. Τα τροχαία ατυχήματα το 2020 μειώθηκαν σε ποσοστό που αγγίζει το 5% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, το 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τη χρονιά που μας πέρασε, 30 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του νησιού, όταν το 2019 ο αντίστοιχος φόρος ζωής στην άσφαλτο ήταν διπλάσιος. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί, που έχει παρατηρηθεί, ήταν ότι στην κατοική συμπεριοχή, δηλαδή στις πόλεις Ηράκλειο, Γάζη και Νέα Λικαρνασσό, το έτος που μας πέρασε, δεν είχαμε κανένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με δίκυκλο. Αυτό οφείλεται κυρίως στη γενικευμένη χρήση του προστατευτικού κράνους. Το έτος που μας πέρασε είχαμε φτάσει σε επίπεδο οι οδηγοί των δικύκλων να φορούν το προστατευτικό κράνος σε ένα ποσοστό που ξεπερνούσε το 85-90%. Το αντίστοιχο ποσοστό σε ό,τι αφορά τους συνεπιβάτες των δικύκλων αγγίζει το 70%. Θα πρέπει να συγχαρούμε το προσωπικό και τους άντρες της τροχιάς Ηρακλείου για την υπερπροσπάθεια που καταβάλουν. Να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας να κατανοήσουν, να τους γίνει συνήθεια η χρήση του προστατευτικού κράνους. Αυτό γίνεται για τη σωματική ακεραιότητα των συμπολιτών μας πρωτίστως και για κανέναν άλλο λόγο. Τη θλιβερή πρωτιά κατέχει το Ηράκλειο. Από τους 30 νεκρούς, οι 15 έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του, ενώ 6 συνανθρωποί μας χάθηκαν στους δρόμους των Χανίων, 5 στο Λασίθι και 4 στο Ρέθυμνο. Το 2020, παρά το γεγονός ότι ήταν μια χρονιά που είχαμε περιορισμό στις μετακινήσεις, κάνατε πάρα πολλές δράσεις για την οδική ασφάλεια. Έχουμε τα τελευταία 3 χρόνια κάνει 285 ενημερώσεις σε σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια σε όλο τον νομό Ηρακλείου. Και με το lockdown έχουμε βρει τρόπους, χρησιμοποιώντας και εμείς το διαδίκτυο, έτσι να ερχόμαστε σε επαφή με τα σχολεία. Η καραντίνα και οι απαγορεύσεις μετακινήσεων σίγουρα ήταν οι κύριοι παράγοντες που κατάφεραν να κρατήσουν τα ποσοστά σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο φαίνεται πως μετά από τις επίμονες προσπάθειες των ειδικών, κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει σε ό,τι αφορά την οδηγική κουλτούρα της Κρήτης. Στόχος και σκοπός μας είναι τα σημερινά νέα παιδιά να γίνουν καλύτεροι οδηγοί από εμάς τους παλιότερους. Εμείς δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια ως παλιότεροι να έρθουν κάποιοι ειδικοί, κάποιοι που γνωρίζουν κάποια πράγματα στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας και να μας ενημερώσουν. Γι' αυτό και το επίπεδο οδικής ασφάλειας στον τόπο μας δεν είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα.